ήταν ο μοναδικός οδηγός ο οποίος έπιασε τη μόνη να κάνει γραμμή, κάτι που δυσαρέστησε τους υπόλοιπους απεργούς. Αστυνομία ήρθε στο σημείο, προσπάθησαν να ανακόψουν το λεωφορείο, χτυπούσαν τα τζάμια οι οδηγοί. Υπήρξε και μια ένταση με την αστυνομία, σπρώχνονταν οι απεργοί μαζί με τους αστυνομικούς, ώστε να καταφέρουν να ανοίξουν το δρόμο. Από ό,τι καταλάβαμε τώρα, τελευταία στιγμή το θέμα λύθηκε αφού έπεισαν τον οδηγό να επιστρέψει το λεωφορείο στο χώρο στάθμευσης της εταιρείας και να σταματήσει τη γραμμή. Βλέπετε ότι υπάρχει μια αναστάτωση ακόμα στο σημείο. Ναι. Με τη βοήθεια του κινηματογραφιστή μας να τραβήξουμε. Να πλησιάσουμε λίγο να δούμε τι γίνεται. Αν έχουν κατευναστεί οι αντιδράσεις, αν έχουν χαλαρώσει τα πνεύματα, γιατί βλέπω κινητικότητα. Ναι. Υπάρχει μια έτσι. Υπάρχει μια ένταση με την αστυνομία, γιατί όσα σας είπα δεν άφησαν το λεωφορείο να φύγει. Η ένταση συνεχίζεται, Χρήστο. Τι ακριβώς λένε, ποιο είναι η ένταση τώρα με την αστυνομία, η ένταση. Αστυνομία. Ποιο είναι το πρόβλημα που έχει προκύψει. Η ένταση είναι ότι δεν άφηναν το λεωφορείο να φύγει. Ναι. Η αστυνομία προσπαθούσε να ανοίξει δρόμο, να αφήσει τον οδηγό να προχωρήσει την πορεία του. Και υπήρξαν κάποιες προξίες. Να βλέπετε ότι συνεχίζει ακόμα. Δεν ξέρω αν θα προχωρήσουν και σε συλλήψεις. Ναι, φωνάζουν πως χάσανε το δίκαιο τους για ένα οδηγό και προκλήθηκε όλη αυτή η ένταση για τον οδηγό ο οποίος έσπασε την απεργία. Να πλησιάσουμε λίγο, Μιχάλη, να δούμε τι γίνεται εκεί, να μιλήσουμε με κανέναν άνθρωπο. Ναι. Ότι έβγαλαν και κάποια ρόπα, αλλά έβγαλαν. Να προσπαθήσουμε. Ρόπαλα. Έβγαλαν τα σπρέι αστυνομικοί και τα ρόπα, αλλά δεν ξέρω αν θα έχουμε κάποια συμπλοκή περισσότερη. Κουντούν τους απεργούς, βλέπετε, υπάρχουν. Υπάρχει ένταση, σοβαρή εκεί. Οι αστυνομικοί προσπαθούν να κατευνάσουν τα πνεύματα, είναι και σε ένταση απεργή, είναι σε ένταση και η αστυνομία με όλο το συμβάν. Και οι δύο πλευρές έχουν το δικό τους δίκαιο σε όλο αυτό. Κάποιοι από τους απεργούς ζητούν από τους υπόλοιπους να σταματήσει ο εκνευρισμός για να μην προχωρούν σε τέτοιες ενέργειες ή να μην χάσουν το δίκαιο τους, όπως αναφέρουν. Οι εικόνες που βλέπουμε είναι ζωντανά αυτή τη στιγμή από την πλατεία Σολομού, εκεί στη στάση των λεωφορείων, Μιχάλη. Είσαι εκεί και παρακολουθείς ακριβώς λεπτό προς λεπτό τι συμβαίνει. Ακριβώς. Σπάσουν τώρα να φύγουν προς τα πίσω. Μιχάλη, μένει συντονισμένος. Μας έκαναν και μας επιθέσουν κάποια στιγμή. Μας ζητούσαν να. Αλήθεια. Μας ζητούσαν να μην κινηματογραφούμε και γιατί θα μας σπάσουν την κάμερα, όπως μας είπαν. Αδεχτήκαμε απειλές δηλαδή. Και η ένταση της στιγμής. Ναι, μας είπαν ότι αν δεν σταματήσουμε να κινηματογραφούμε αυτά που συμβαίνουν, θα μας σπάσουν την κάμερα. Γι' αυτό και κάποια στιγμή γυρίσαμε λίγο από την άλλη, αλλά μετά συνεχίσαμε τη δουλειά μας κανονικά. Εμείς τη δουλειά μας, γιατί Μιχάλη. Δεν θα μας πουν ούτε η απεργή ούτε η αστυνομία τι θα κάνουμε. Ακριβώς. Μιχάλη, μένει συντονισμένος, παρακολουθεί το θέμα. Αν υπάρξει ένταση ξανά, διακόπτης για να τη μεταδώσουμε. Ελπίζουμε να μην χρειαστεί να υπάρξει ένταση και να μην υπάρξει και να ξεφύγει η κατάσταση. Δεν θέλουμε να έχουμε τέτοια. Προφανώς. Λοιπόν, άνω τελεία, θα επανέλθουμε αν χρειαστεί, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Πάμε στην Πάφο όμως, πάμε στο Μάριο Ιγνατίου να δούμε τι έγινε με αυτή την υπόθεση με τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα, τα οποία τα στείλανε.